Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία. 1606 είναι τα νέα κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο ΕΟΔΗ. Οι διασωληνωμένοι 781 αυξάνονται. Οι νεκροί το προηγούμενο 24ωρο ήταν 76, όσοι έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό. Εδώ στην Ήπειρο τα νέα κρούσματα είναι 17, ένα στην Άρτα, 16 στα Γιάννενα. Αλλά μην ξεχνάμε, είναι Δευτέρα, την Κυριακή γίνονται πολύ λιγότεροι έλεγχοι. Την ίδια στιγμή επέστρεψαν οι μαθητές των λυκείων στις αίθουσες των σχολείων με self-test και εδώ στην Ήπειρο. Εδώ εντοπίστηκαν, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί από τα self-test 10 μαθητές σε ολόκληρη την Ήπειρο και ένας εκπαιδευτικός θετική στον κορονοϊό. 7 μαθητές στα Γιάννενα και ένας εκπαιδευτικός εδώ στα Γιάννενα θετική σε κορονοϊό. Υπήρξαν απουσίες. 9% των μαθητών δεν προσήλθαν για διαζώσεις εκπαίδευση στις λυκειακές τάξεις, στα λύκεια της Ηπείρου. Όμως αυτό το 9% δεν είναι οπωσδήποτε όλο σε σχέση με τον κορονοϊό. Πολλοί μαθητές έχουν άλλους λόγους να μην πηγαίνουν, ιδίως τους τελευταίους μήνες. Τις τρίτης λυκείου μαθητές έχουν άλλους λόγους να μην πηγαίνουν στα μαθήματα, κρατούν απουσίες, διαβάζουν. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως το απόψινό δελτίο ειδήσεων, μιλώντας με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά όπως όλοι. Εσείς είστε καλά? Καλά είμαι και το ίδιο εύχομαι για τους τηλεθεατές σας. Έχετε εμβολιαστεί? Ναι, την περασμένη Παρασκευή με AstraZeneca. Mm-hmm. Είμαι 69 ετών, οπότε ήρθε η σειρά μου. Πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από την καλή οργάνωση του εμβολιασμού στο Παγκράτη, στην Αθήνα. Mm-hmm. Από το πόσο εξυπηρετικοί ήταν οι εργαζόμενοι και πόσο καλή ήταν η συμπεριφορά και των εμβολιαζόμενων. Δηλαδή μια πολύ καλή εικόνα. Αλλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα στους εμβολιασμένους, στους ηλικιωμένους ή κάποια ηλικία τέλος πάντων, 40% δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι η πιο ευάλωτη ομάδα. Πρέπει λοιπόν να καλύψουν αυτό το έλλειμμα. Mm-hmm. Υπάρχουν εμβόλια για όλους. Στα τέλη του μηνός θα πλημμυρίσουμε στα εμβόλια, γιατί θα έρθει και η Johnson & Johnson. Άρα πρώτος εθνικός στόχος πρέπει να είναι ο πλήρης εμβολιασμός. Μου απαντήσατε και στην πράξη για το εάν υπάρχει σε εσάς ένας προβληματισμός για το εμβόλιο της AstraZeneca. Πάμε να δούμε πως πράγματι έχετε δίκιο όσον αφορά την διαδικασία του εμβολιασμού. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές συνθήκες, υπάρχει ένα ευγενέστατο προσωπικό και εδώ στην Ήπειρο. Πάμε να δούμε γενικότερα όμως πως εξελίσσεται η πανδημία και η αντιμετώπιση της εδώ. Εσείς έχετε εκφράσει εδώ και πολύ καιρό βέβαια μια διαφορετική άποψη, ότι εδώ στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουμε την πανδημία, απλά τη διαχειριζόμαστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η άποψη? Εσείς πιστεύετε ότι έπρεπε να είχαμε πιο αυστηρό lockdown, αυστηρό lockdown τύπου Κίνας? Σας ακούω. Ναι, έχω γράψει και ένα βιβλίο στο, ναι, ναι, στο λαβύρινθο της πανδημίας. Mm-hmm. Το οποίο εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Ακριβώς εκεί αναλύω τους διάφορους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας από διάφορες χώρες. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουμε την πανδημία, δεν κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις. Απλά τη διαχειριζόμαστε, δηλαδή μετράμε τους θανάτους κάθε μέρα, πώς μπήκαν στις ΜΕΘ, τι θα γίνει, ναι, με τα νοσοκομεία, αν αντέχει το ΕΣΥ και κάτι τέτοια. Νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος όλα αυτά. Το έχω πει δηλαδή από τον περασμένο Οκτώβριο. Mm-hmm. Νομίζω οι εξελίξεις με δικαιώνουν. Αυτή τη στιγμή η Κίνα αναπτύσσεται πολύ δυναμικά, έχει αφήσει οριστικά πίσω την πανδημία, όλοι είναι στους δρόμους, στα εστιατόρια κτλ. Χωρίς εμβολιασμό, με τα μέτρα που πήρανε. Εντάξει, αν η Κίνα τρομάζει, διότι είναι κομμουνιστικό καθεστώς, βέβαια έχουν και το παγκόσμιο ρεκόρ στους νέους δισεκατομμυριούχους, οπότε είναι ένας ιδιόμορφος κομμουνισμός. Ναι, μόνο κομμουνισμός. Ναι, ναι. Αν μας τρομάζει η Κίνα, υπάρχει η Αυστραλία, και η Νέα Ζηλανδία, και η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Σας πάω και στο Βιετνάμ, αλλά και αυτό τρομάζει. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι χώρες αντιμετώπισαν την πανδημία. Η Ιαπωνία έχουν ελάχιστους θανάτους. Η Κίνα δεν έχει θανάτους από την πανδημία εδώ και 3-4 μήνες.
και προχωράνε μπροστά. Τώρα αυτό το ευρωπαϊκό στυλ ότι δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε, ναι, είναι οι ελευθερίες μας, καταπιεζόμαστε κτλ. Εντάξει, είναι σεβαστό, είναι μια επιλογή, αλλά πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα. Ότι δεν θα είμαστε οι κυρίαρχοι του πλανήτη, διότι οι κυρίαρχοι του πλανήτη είναι αυτοί που δοκιμάζονται και επιτυγχάνουν, όχι αυτοί που παραπονιούνται συνεχώς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα πάμε καλά στην οικονομία, διότι η βασική θέση που υπερασπίζομαι και νομίζω έχω δικαιωθεί από τις εξελίξεις είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη εάν δεν αφήσουμε οριστικά πίσω μας την πανδημία. Επομένως, όλοι αυτοί που λένε θέλουν να ανοίξουν το κατάστημα, δεν αντέχει το εστιατόριο, τι θα γίνει με το ξενοδοχείο, απόλυτα σεβαστός ο προβληματισμός τους και τα οικονομικά τους και κοινωνικά τους προβλήματα, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι εάν δεν λύσουμε το θέμα της πανδημίας, ούτε τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ούτε η εστίαση, ούτε οι τουρίστες θα έρθουν στο βαθμό που θέλουμε να έρθουν. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα. Ή προσαρμοζόμαστε αυτή και την αντιμετωπίζουμε, ή απλά κερδίζουμε χρόνο για να σωθούμε μέσω εμβολίου. Μπορεί και να σωθούμε έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τώρα, κύριε Κρίτσο, οπωσδήποτε θα είχαμε λιγότερους νεκρούς και αυτό είναι οπωσδήποτε το μείζον. Απ' την άλλη, είπατε κι εσείς ότι δεν ξέρω, η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι διαφορετική, έχει διαφορετική κουλτούρα. Και όσον αφορά στην οικονομία όμως, ένα αυστηρό lockdown, όπως περιγράψατε λίγο πριν, δεν θα έχει μεγαλύτερη οικονομική ζημιά, ή τώρα αυτό το άνοιγμα κλείσιμο έχει μεγαλύτερη τελικά οικονομική ζημιά? Νομίζω αυτό που κάνουμε, το λεγόμενο ακορντεόν, το οποίο είναι ευρωπαϊκός κανόνας, έχει τη μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν εξάρτηση από τουρισμό υπηρεσίες και σε τελική ανάλυση από την ανθρώπινη επαφή, ναι, την κοινωνική επαφή, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι οικονομίες τους. Γι' αυτό και έχουμε ρεκόρ στο δημόσιο χρέος. Υπάρχει άποψη και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι αν τα κλείσεις όλα θα καταστραφείς, ενώ κούτσα-κούτσα τέλος πάντων μπορείς και να σωθείς. Διαφωνώ πλήρως. Άμα δούμε τα στοιχεία, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η διαφωνία μου. Δηλαδή, αν είχαμε κλειδωθεί μέσα τρεις εβδομάδες, το είχα προτείνει τον περασμένο Νοέμβριο, τότε που δίναμε τη μάχη να κερδίσουμε τα Χριστούγεννα. Τώρα δίνουμε τη μάχη να κερδίσουμε το Πάσχα και μετά θα δίνουμε τη μάχη να κερδίσουμε το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να είχαμε κλειστεί μέσα τον Νοέμβριο για να βάλουμε μία τάξη. Οι Πορτογάλοι φίλοι μας, οι οποίοι είχαν και προεδρικές εκλογές τον Ιανουάριο και είχαν χαλαρώσει τα Χριστούγεννα, το πλήρωσαν ακριβά, οι νεκροί φτάσανε και 200 την ημέρα. Στη συνέχεια όμως μπήκανε μέσα 3-4 εβδομάδες έτσι αυστηρά και τώρα τρέχουν με 6 νεκρούς, 6 θανάτους την ημέρα, που σημαίνει ότι έχουν και τουριστικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας, γιατί και η Πορτογαλία είναι τουριστικός προορισμός και η επιδημιολογική της εικόνα είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας, ενώ πέρσι τέτοια εποχή η δική μας επιδημιολογική εικόνα ήταν πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό ό,τι αφορά τον τουρισμό. Άρα η λύση ότι σιγά σιγά και θα σωθούμε, ιδιαίτερα για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, που έχει μεγάλο δημόσιο χρέος και μεγάλη εξάρτηση από υπηρεσίες, τουρισμό, κοινωνική επαφή κτλ., δεν ισχύουν αυτές τις θεωρίες, αποδεικνύεται στην πράξη. Μάλιστα. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο τώρα στην οικονομική διάσταση των πραγμάτων. Ταμείο Ανάκαμψης, εδώ έχουμε πλέον και τον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ανάκαμψη, το Ελλάδα 2.0. Τι λέτε, είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτός ο σχεδιασμός? Είναι στη σωστή κατεύθυνση, μίλησα και στη Βουλή σχετικά, ναι, την Ελληνική Βουλή. Είναι μια επιτυχία, σημαντική επιτυχία Μητσοτάκη κυβέρνησης, αλλά θα σας πω ότι δεν είναι η απόλυτη λύση στο πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι τεράστιο. Αν διαβάσετε το, γιατί εγώ το διάβασα ολόκληρο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, περιγράφει εκεί το επενδυτικό μας έλλειμμα. Έχουμε επενδυτικό έλλειμμα την τελευταία δεκαετία 162 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, αν υπολογίζαμε τις επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος με βάση αυτές που γίνονται στην Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη είχε ένα μέσον όρο 22% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και εμείς είχαμε ένα μέσον όρο 11%. Δηλαδή, πρέπει να διπλασιάσουμε τις επενδύσεις μας για να φτάσουμε στο μέσον όρο της Ευρωζώνης.
Έχουμε μείνει λοιπόν τραγικά πίσω. Τώρα έχουμε, θα μας έρθουν με διάφορους τρόπους 30-31 δισεκατομμύρια δωρεάν οικονομικές ενισχύσεις, δάνεια με προνομιακά επιτόκια. Σε αυτά μπορεί με τη μόχλευση που επιχειρεί η κυβέρνηση να πάμε στα 50-54 δισεκατομμύρια. Μακάρι να πάνε όλα καλά την επόμενη εξαετία, γιατί όλα αυτά είναι σε ορίζοντα εξαετίες. Αλλά όταν έχουμε μια τρύπα από την προηγούμενη δεκαετία σε σχέση με τον ανταγωνισμό της Ευρωζώνης 162 δισεκατομμύρια, ακόμα και αυτά τα 32 που μπορεί να γίνουν 50 είναι εξαιρετικά σημαντικά, αλλά δεν αρκούν. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένοι οι κινήσεις μας, ώστε τα χρήματα που θα έρθουν να λειτουργήσουν σαν επενδυτικός καταλύτης. Δηλαδή να φτιάξουν ένα περιβάλλον ελκυστικό, το οποίο δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί εάν κάνουμε αποσπασματικές επενδύσεις, εάν χαθούν χρήματα στο δρόμο, μετατραπούν σε βοηθήματα, επιδόματα κτλ., θα μείνουμε πίσω ή τουλάχιστον δεν θα καλύψουμε την χαμένη απόσταση της τελευταίας δεκαετίας. Με δεδομένη την εκτόξευση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρεαλιστικά κύριε Κύρτσο, υπάρχει πιθανότητα διαγραφής κουρέματος χρεών από την Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο διάστημα ή όχι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή, και αυτή η συζήτηση είναι αντιπαραγωγική. Μας το είπε και είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας το είπε η Λαγκάρντ, δηλαδή μας είπε ουσιαστικά ευγενικά σε συζητήσεις που είχαμε, μην σκέφτεστε κουρέμα. Θέμα, διότι πρώτον είναι κατά των κανόνων των ευρωπαϊκών και δεύτερον ανοίγει όρεξη Γερμανών, Ολλανδών κτλ. Όλων αυτών που δεν θέλουν αμοιβαιοποίηση χρέους και ουσιαστικά δεν έχουν εγκρίνει ακόμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχει σκαλώσει το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Επομένως, όσο ακούν αυτοί θεωρίες ότι κουρεύονται τα χρέη, χαρίζονται τα χρέη, σου λένε τι να κάνουμε τώρα, αμοιβαιοποίηση ενός χρέους που θα χαριστεί και στη συνέχεια θα πρέπει να πληρώσουμε κι εμείς, μην κάνουμε τίποτα. Άρα θα σε έλεγα μην θέτουμε τέτοια ζητήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε πρώτα τα λεφτά και σε βάθος χρόνου να διαπραγματευτούμε ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Αργότερα που θα δούμε και τι θα γίνει. Κύριε Ζήτω, τελικά συνειρμικά η πανδημία βοηθάει στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πριν την πανδημία υπήρξαν διαλυτικές τάσεις, ευρωσκεπτικιστές, αρνητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονταν. Τώρα έχει λίγο περιοριστεί αυτό. Μήπως η πανδημία τελικά βοηθήσει στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος της ημέρας? Νομίζω τα προβλήματα που υπήρχαν εξακολουθούν να υπάρχουν. Θα σας πω το εξής, ότι πρώτον στο θέμα των εμβολίων υπήρξε μια τάση από εδώ θα πήγαινε. Μα και εγώ δημοσιογράφος είμαι, ξέρω τι θα πείτε. Στην αρχή υπήρχε μια τάση από τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανοί, Ολλανδοί, να πάνε να λύσουν το πρόβλημά τους, να προμηθευτούν τα εμβόλια και να περιμένουμε οι λιγότερο ισχυροί στην ουρά. Αυτό ευτυχώς απετράπει και πρέπει να πούμε ότι βοήθησε και η Μέρκελ, η οποία είπε ναι στην ευρωπαϊκή λύση, και βοήθησε και η Φοντερ Λάιεν. Χάσαμε όμως 2-3 μήνες, δηλαδή να περάσουμε από τις συμφωνίες που διαπραγματευόντουσαν τα κράτη-μέλη, να περάσουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Γι' αυτό και βλέπουμε καθυστέρηση στον εμβολιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν και λάθη που έχει παραδεχτεί η Φοντερ Λάιεν. Το βασικό λάθος. Με την AstraZeneca. Η βασική καθυστέρηση. Ναι, η AstraZeneca δεν ήταν λάθος. Ήταν ατυχία, με την έννοια ότι η AstraZeneca, μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία, είναι βρετανοσουηδική. Επομένως, συνέπεσε χρονικά το Brexit με την αξιοποίηση της AstraZeneca και όπως ήταν φυσικό, σε συνθήκες Brexit, αποχώρησης δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η AstraZeneca έπαιξε το παιχνίδι του Λονδίνου και όχι το παιχνίδι των Βρυξελών. Αυτό λοιπόν ήταν μια ατυχία. Εν πάση περιπτώσει, στα εμβόλια, παρά την καθυστέρηση, επιλέξαμε μια ευρωπαϊκή λύση, άρα είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής συνοχής. Τώρα, αν θα φτάσουμε στη συνοχή την οικονομική, θα το δούμε από το πώς θα εξελιχθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν έρθουν τα λεφτά και ανασάνουμε εμείς που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα και βάλουν και άλλα λεφτά, διότι και οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι έχουν φύγει πολύ μπροστά
έχουν βουλιάξει τις οικονομίες στο δωρεάν χρήμα για να ανακάμψουν, τότε αν πάμε καλά στα οικονομικά θα ενισχυθεί η συνοχή. Εάν την πατήσουμε, είτε λόγω πολιτικών αντιρρήσεων είτε λόγω κακής οικονομικής πολιτικής, τότε αυτά που είδαμε και οδήγησαν στο Brexit και σε αλλεπάλληλες κρίσεις θα τα ξαναδούμε με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, στο παγκόσμιο σημερινό περιβάλλον, όπου οι ΗΠΑ επανέρχονται από εκεί που είχαν φύγει επί Τραμπ, όπου υπάρχει ένα ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, όπου η Κίνα προσπαθεί να μπει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Βαλκάνια και στη χώρα, προσπαθεί να κυριαρχήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Σε αυτό το περιβάλλον η Τουρκία, ο ρόλος της Τουρκίας μπορεί να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον και με δεδομένη την διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριφερθεί έτσι στην Τουρκία, γιατί υπάρχουν πολυδιάστατα συμφέροντα, τα έχουμε ξαναπεί. Μέσα σε όλο αυτό, οι Τούρκοι είναι ευνοϊκό περιβάλλον για τους Τούρκους αυτό και για τον Ερντογάν. Μπορεί να αναβαθμίσουν το ρόλο τους ακόμη περισσότερο. Τι εκτίμηση μπορεί να γίνει? Εγώ νομίζω ότι οι Τούρκοι σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Δύση, έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι χάσανε τον Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν ο απόλυτος προστάτης του Ερντογάν. Είχαν από ό,τι φαίνεται και οικογενειακά συμφέροντα, δηλαδή η διπλωματία των γαμπρών η λεγόμενη. Επομένως, ο Ερντογάν, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα στραφούν κατά της Τουρκίας, αλλά αυτό ότι έκανε ο Ερντογάν ό,τι ήθελε, δηλαδή έκανε λαθρεμπόριο με το Ιράν, παρήγγειλε ρωσικούς πυράβλους S-400 κτλ. Όλα αυτά θα κοπούν με το μαχαίρι, θα έλεγε κανείς. Επομένως, ή θα προσαρμοστεί ή θα πληρώσει το τίμημα, διότι οι Αμερικάνοι είναι αυστηροί σε αυτά, ελέγχουν και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μία ποινή να του βάλουν χρηματοπιστωτική, θα καταρρεύσει η δοκιμαζόμενη τουρκική οικονομία, όπως κατέρρευσε το 2018 που του επέβαλαν έτσι κυρώσεις. Επομένως, αρνητική εξέλιξη για τους Τούρκους, το πέρασμα από τον Τραμπ στον Biden. Τώρα τους έρχεται και μια αρνητική εξέλιξη στην Ευρώπη, διότι τι γίνεται? Έχουμε εκλογές στην Γερμανία, φτάνουμε στο τέλος της εποχής Μέρκελ, η Μέρκελ τους φρόντιζε υπερβολικά θα έλεγα, και υπάρχουν δύο τάσεις οι οποίες είναι σε βάρος του Ερντογάν. Η μία τάση είναι ότι το κόμμα των Πρασίνων αναδεικνύεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά η δεύτερη δύναμη, με σοβαρές πιθανότητες να μπει στην κυβέρνηση ή σε κυβέρνηση με τους χριστιανοδημοκράτες αν έρθουν αυτοί οι πρώτοι, ή και σε κυβέρνηση συνασπισμού που θα είναι καγκελάριος πράσινος χωρίς τους χριστιανοδημοκράτες. Μάλιστα. Άρα οι πράσινοι για παράδειγμα είναι υπέρ του εμπάργου όπλων προς την Τουρκία, ευρωπαϊκού εμπάργου, και αυτό είναι δύσκολο για τον Ερντογάν. Επίσης, στο εσωτερικό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, που κυριαρχεί προς το παρόν στη Γερμανία, υπάρχουν δύο ισχυροί υποψήφοι για καγκελάρι. Ο ένας είναι ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας, με πολύ αυστηρές θέσεις για την Τουρκία, και ο άλλος ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, με παρόμοιες ελαστικές θέσεις έναντι της Τουρκίας, όπως η Μέρκελ. Όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι χριστιανοδημοκράτες για να κερδίσουν τις εκλογές θα πρέπει να πάνε μάλλον στον Ζέντερ, τον Μάρκου Ζέντερ, τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας. Εάν λοιπόν μετατοπιστεί η κεντροδεξιά της Γερμανίας υπέρ της μιας αυστηρής αντιμετώπισης του Ερντογάν και αν ενισχυθούν οι πράσινοι που ενισχύονται στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, τότε ο Ερντογάν μετά τις δυσκολίες που έχει ήδη με τους Αμερικάνους δεν θα έχει τόσες δυσκολίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα έχει και τόσες ευκολίες που έχει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Πώς είδατε το Sofagate? Τι σκέψεις κάνατε, κύριε Κύρτσο? Τις σκέψεις μου τις παρουσίασα σε ένα άρθρο μου που έγραψα στη Free Sunday, την δωρεάν διανεμόμενη εφημερίδα. Αυτές τις σκέψεις έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό και θα σας πω συνοπτικά. Η θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφασίστηκε με την συνθήκη της Λισαβόνας και άρχισε να ισχύει το 2009. Όταν λοιπόν ήταν να αποφασίσουν τότε ποιος θα ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρχε η υποψηφιότητα του Τόνι Μπλερ, μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα,
πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, σοσιαλδημοκράτης, εργατικός δηλαδή, και ο ισχυρότερος πολιτικός, ο ισχυρότερος φιλοευρωπαίος πολιτικός του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην αρχή τον υποστήριξε ο Σαρκοζή που ήταν τότε στα πράγματα, αλλά έλεγε όχι η Μέρκελ. Και το θέμα ήταν εάν η Μέρκελ θα παρέσυρε τον Σαρκοζή στο όχι στον Τόνι Μπλερ ή ο Σαρκοζή θα έφερνε στη Μέρκελ στο ναι στον Τόνι Μπλερ. Τελικά ο Σαρκοζή υιοθέτησε τις θέσεις της Μέρκελ, είπανε και οι δύο όχι στον Τόνι Μπλερ, δηλαδή έναν πολιτικό παγκόσμιας εμβέλειας, και είπανε ναι στον Βαν Ρομπούι, πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, όπως και ο σημερινός είναι πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου, και όπως έγραφε τότε ο τύπος, το ερώτημα ήταν αν θα θέλανε μια παγκόσμια προσωπικότητα που θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο τον Κινέζο, τον Ρώσο ή τον Αμερικάνο ηγέτη, ή αν θα θέλανε ένα να σερβίρει τους καφέδες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τελικά οι ηγέτες των 27 και ιδιαίτερα η Μέρκελ ήθελαν έναν ο οποίος να τους εξυπηρετεί, αλλά να μην έχει έτσι μια ισχυρή αυτόνομη προσωπικότητα. Αυτό το πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει γίνει κανόνας από τότε. Δηλαδή, πώς το πληρώνει? Πρώτον, το πλήρωσε με το Brexit, διότι εφόσον απαξίωσαν τον Μπλερ, ο οποίος θα ήταν εξαιρετικός σύνδεσμος μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είχαμε αποφύγει το Brexit. Το δεύτερο είναι ότι όλοι ξέρουμε τώρα ποιος είναι ο Σαρλ Μισελ, αν μπορεί δεν μπορεί, προφανώς δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έτσι. Και αυτό επιδρά στο διεθνές κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όταν έχεις απέναντί σου τον Κινέζο ηγέτη ή τον Αμερικάνο ηγέτη, ποιος είναι ο Σαρλ Μισελ και τι να κάνει. Και εδώ φάνηκε ξεκάθαρα το μέγεθος του Μισελ. Ακριβώς. Εδώ δεν μπορεί με τον Ερντογάν, ο οποίος τέλος πάντων είναι ηγέτης περιφερειακής δύναμης, δεν είχε καμιά υπερδύναμης. Μετά πήγε ο Μπορέλ, και αυτός τον κακομεταχειρίστηκαν στη Μόσχα για άλλη υπόθεση. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια φάση κατάρρευσης της ευρωπαϊκής διπλωματίας, διότι αυτοί που έχουν επιλεγεί να την εκπροσωπούν είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Και εξυπηρετούν τα διαφορετικά συμφέροντα όμως, έτσι. Εντάξει, των μεγάλων παικτών της Ένωσης. Δεν είναι σκοτεινή, είναι αλεπαρκή. Είναι, καμιά φορά είναι χειρότερο να είσαι ανεπαρκής από το να είσαι σκοτεινός. Μάλιστα. Ακούω με προσοχή αυτό που λέτε. Αξιολογούνται έτσι αλλιώς όλα από αυτούς που μας βλέπουν, που μας ακούν. Να κλείσουμε με ένα ζήτημα εδώ της ελληνικής επικαιρότητας. Θα ήθελα να ακούσω κάποιες δικές σας σκέψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, του συνάδελφου δημοσιογράφου. Τι έχουμε εδώ? Εντάξει, αυτό είναι πλήγμα για τη δημοκρατία μας και πλήγμα για τα μέσα ενημέρωση. Θα σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα περιστατικά κρίνονται ιδιαίτερα αυστηρά, διότι θεωρούνται ότι είναι σήμα κινδύνου, πρώτον για την ανεξαρτησία του τύπου, δηλαδή δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωση να λειτουργούν υπό την πίεση, ξέρω και εγώ, ή την απειλή, την απειλή των εκτελεστών, των δολοφόνων. Το ένα είναι αυτό, και βέβαια είναι και θέμα ποιότητας δημοκρατίας, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην πηγαίνουμε καλά σε πολλά ζητήματα, σε σχέση με Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Αλλά θεωρούμε ότι είμαστε ο πιο προωθημένος πολιτικός και κοινωνικός χώρος, δηλαδή εκεί που έχει τα περισσότερα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Και νομίζω ότι έτσι είναι. Άρα τέτοια ζητήματα, δηλαδή ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις ελεύθερα, δεν είσαι ασφαλής, όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ, και είχαμε αντιδράσεις πολύ σκληρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τη Μάλτα που δολοφονήθηκε το 2017 μία ερευνήτρια του διαδικτύου που ήταν της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης και προκλήθηκε πτώση του τότε σοσιαλιστή πρωθυπουργού. Στη συνέχεια βέβαια ξανακέρδισαν οι σοσιαλιστές τις εκλογές, αλλά έφυγε αυτός. Και επίσης στη Σλοβακία είχαμε δολοφονία ενός δημοσιογράφου το 2018 μαζί με τη συμβία του, και αυτό δημιούργησε πτώση του τότε πρωθυπουργού, διότι και τα δύο ήταν συνδεδεμένα με κυβερνητικές επαφές και σκάνδαλα και επαφές, χρηματισμός τελεχών. Εδώ βέβαια δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Από ό,τι φαίνεται
είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει, αλλά είναι πολύ αρνητικό για την εικόνα, την ευρωπαϊκή εικόνα της Ελλάδας. Γι' αυτό άλλωστε ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό, τον Αρμόδιο, να υπάρξει, αν είναι δυνατόν, πρόοδος στις έρευνες. Το ελπίζω, αν και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας, γιατί υπάρχουν πολλά ανάλογα εγκλήματα, τα οποία δεν μένουν ανεξιχνίαστα, έτσι είναι. Πώς είδατε το σκίτσο της εφημερίδας των συντακτών, πώς το είδατε? Δεν θυμάμαι το σκίτσο, το είδα. Έγινε πολλής λόγος και υπήρξε αντιπαράθεση, καθώς υπήρξε ένα σκίτσο στην εφημερίδα των συντακτών, που πάνω στο μηχανάκι των εκτελεστών, που έχουμε δει όλοι από τα βίντεο, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατώντας μία εφημερίδα και πίνοντας έναν καφέ. Με το συμβολισμό που μπορεί να έχει αυτό, επειδή δεν το έχετε δει όμως, θα πάμε κατευθείαν στην ουσία. Θα σας πω τώρα, η εφημερίδα των συντακτών είναι ενδιαφέρουσα εφημερίδα. Εγώ τη διαβάζω γιατί όταν θέλω να μάθω την άποψη του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς διαβάζω την εφημερίδα των συντακτών. Επί της ουσίας όμως, κύριε Ευρωβουλευτή, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι γίνεται μια κριτική και από την αντιπολίτευση στο ότι από τη μία η κυβέρνηση κάνει πανεπιστημιακή αστυνομία αντί να κυνηγήσει το οργανωμένο έγκλημα, αντί να φτιάξει ομάδες ειδικές να κυνηγήσουν το οργανωμένο έγκλημα. Με αυτή τη λογική θέλω να ακούσω την άποψή σας. Εσείς έχετε εκφράσει την άποψή σας πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ήσασταν κατά της δημιουργίας πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ναι. Να σας πω γιατί. Καταρχήν έχουμε τους περισσότερους αστυνομικούς στην Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε πρόβλημα αριθμού αστυνομικών. Μαζί έχουμε, έχουμε πρόβλημα σωστής εκπαίδευσης των αστυνομικών και σωστής κατανομής των αστυνομικών δυνάμεων. Είχαμε το περιστατικό με τον Φουρτιώτη, όπου αποκαλύφθηκε ότι μέχρι και αυτός είχε αστυνομική προστασία. Εγώ που είμαι ευρωβουλευτής έχω το προνόμιο να έχω έναν αστυνομικό για προστασία. Έχω παραιτηθεί του προνόμιου. Η άποψή μου είναι ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να προστατεύονται, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι εκδότες. Όποιος θέλει προστασία, ιδιαίτερα στον εκδοτικό χώρο που υπάρχει και χρήμα, ας πάει να πάρει τρεις security να λύσει το πρόβλημά του. Από εκεί και πέρα η αστυνομία δεν πρέπει να έχει τη λογική να φυλάει τρεις αστυνομικοί τον έναν, πέντε τον άλλον κτλ. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε μια κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και ανθρώπινου δυναμικού. Η αστυνομία πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένη, να είναι παντού και να εγγυάται ότι όταν υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες θα υπάρξει αποτέλεσμα στην αστυνομική έρευνα. Αυτή είναι η εγγύηση της ασφάλειάς μας, η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας. Άρα δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία, είχατε πει. Ναι, δεν χρειάζεται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι καλύτερα να φέρουμε 2.000 επιστήμονες από το εξωτερικό πίσω, παρά να προσλάβουμε 1.200 ειδικούς φρουρούς, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουμε. Και δεύτερον, όποιος έχει και σωστό πολιτικό κριτήριο, καταλαβαίνει ότι η αστυνομία στα πανεπιστήμια δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Δημιουργεί αντισυσπυρώσεις. Τώρα, πώς το είδανε στην κυβέρνηση ότι θα μέσω πανεπιστημιακής αστυνομίας θα ερεμήσει η νεολαία? Επειδή έχω κάνει νέος, νομίζω ότι ο ασφαλέστερος τρόπος να ερεθεί στην νεολαία είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Έτσι είναι. Τώρα, για το Φουρτιώτη που αναφερθήκατε, υπάρχει πολιτική διάσταση σε αυτό, διαπλοκής Φουρτιώτη με την κυβέρνηση? Εντάξει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Υπάρχει όμως το εξής, το οποίο είναι πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου. Είμαστε σε φάση μεγάλης οικονομικής κρίσης, όπου πρέπει να κερδίζουμε κάθε ευρώ, είτε είναι δημόσιο χρήμα ή στον ιδιωτικό τομέα περισσότερο, που είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επομένως, η εικόνα ότι ο Φουρτιώτης φυλάσσεται από τρεις-τέσσερις, ξέρω και εγώ γιατί υπάρχει και καβγάς πώς ήταν, αλλά ότι τρεις-τέσσερις υπάλληλοι δημόσιοι αμοιβόμενοι από το φορολογούμενο, Έλληνα φορολογούμενο, φυλάσσουν τον Φουρτιώτη ή τον οποιοδήποτε Φουρτιώτη, για να μην πάμε στην προσωποποίηση, το θεωρώ φοβερή σπατάλη. Αυτό δε που είναι μεγαλύτερη σπατάλη και το οποίο πια δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, είναι ότι ο Φουρτιώτης δήλωσε, λέει, ένα μισθό 30-60 χιλιάρικα
Και μέσα από, λέει, μια νομοθετική τρύπα πήγε και πήρε εισοδηματικές ενισχύσεις ίσες με το μισό μισθό του ή κάτι τέτοιο. Το 60% στο, στο όνομα της καταπολέμησης πανδημίας. Καταρχήν, τι νομοθετικό τερατούργημα ήταν αυτό που δεν προέβλεπε ένα πλαφόν για την αποζημίωση ή για την πανδημία? Με αυτή τη λογική να πάμε να ζητήσουμε όλοι, να πάμε να δηλώσουμε όλοι 60.000 ευρώ μισθό για να πάρουμε το 60%. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει διαδικασία. Είπανε, λέει, ότι εντάξει, μετά από 3-4 μήνες το καταλάβαμε και βουλώσαμε την τρύπα. Αλλά δεν διεκδικούν τα λεφτά πίσω. Γιατί ο Φουρτιώτης φυσικά δεν είναι ο μόνος που θα έκανε το κόλπο. Τώρα, πώς διεκδικείς τα λεφτά πίσω? Ας τους στείλουν την εφορία να τους ελέγξει, γιατί προφανώς είναι ανύπαρκτα αυτά τα εισοδήματα, ή να τους φορολογήσουν και τα προηγούμενα χρόνια με βάση αυτά τα εισοδήματα, να δούμε αν τα επιστρέφουν ή όχι. Επομένως, το μήνυμα από την υπόθεση του Φουρτιώτη είναι ότι δεν φροντίζουμε όσο πρέπει να κάνουμε οικονομία στο δημόσιο χρήμα. Τώρα, περί διαπλοκής και πολιτικών φιλοδοξιών του Φουρτιώτη, νομίζω ότι αυτά είναι αστεία πράγματα. Κύριε Κίρτσο, δεν διστάζετε, και σε άλλες συζητήσεις που έχω κάνει μαζί σας, δεν διστάζετε να έχετε διαφορετικές απόψεις από το χώρο σας, από το κόμμα σας, από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι υγιές, σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Δεν το βλέπουν πολύ υγιές όμως στη Νέα Δημοκρατία, ίσως κάποιοι. Γι' αυτό σας προβοκάρω μερικές φορές, όπως με ένα παραπολιτικό στην Καθημερινή πριν ένα-δύο μήνες, που έλεγαν ότι κατευθύνεστε στο Βελόπουλο. Κοιτάξτε, είμαι 69 ετών. Έχω εκλεγεί δύο φορές ευρωβουλευτής με την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν είμαι από τους προηγούμενους, τους διορισμένους με λίστα ευρωβουλευτές. Έχω μια επαγγελματική σταδιοδρομία, καλή ή κακή, δεκαετιών. Τώρα, αν δεν μπορεί να μιλήσει ένας τύπος σαν και εμένα στα 70 του, πότε θα μιλήσω? Ξέρω κι εγώ, στα 80 μου ή στα 90. Μακάρι να μπορώ να μιλήσω και τότε. Αλλά προς το μακάρι να είστε καλά πολλά χρόνια. Είναι υγιές. Μακάρι να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, έχω άποψη. Και μένετε στη Νέα Δημοκρατία και τη λέτε? Και με επικοδομητικό τρόπο. Πρέπει να σου πω, δεν με έχει ενοχλήσει κανείς. Τώρα, ένα παραπολιτικό ότι πάω με τον. Πάω σε άλλο κόμμα, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς. Εντάξει, να, τώρα. Μήνυμα σα στέλνουν, ίσως. Μέρος του πολιτικού έτσι. Μικροπολιτικού παιχνιδιού. Σιγά τώρα ένα άνθρωπο με την εμπειρία τη δική μου μην επηρεαστεί από τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Κίρτσο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας. Είπα και λίγο πριν, κυρίες και κύριοι.